επανένταξης πια, δεν είναι μια μονάδα υποκαταστάτων. Ήταν η απάντησή μας στην ανάγκη του Πανεπιστημίου να κάνει κάτι για την πιάτσα που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον έρχονται στη δομή αυτή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απεξαρτημένοι από όλες τις ουσίες, αλλά και από τα υποκατάστατα, για να βοηθηθούν να πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Επειδή βρίσκεστε στον χώρο, εσείς έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς το μέγεθος του προβλήματος? Το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει πράγματι το βλέπουμε και εμείς. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι κυρίως ότι ο χώρος προσφέρεται για διακίνηση κυρίως ειδικής κάναβης, από ό,τι έχουμε προσέξει. Η διακίνηση που γίνεται μέσα στον χώρο φυσικά ενοχλεί και εμάς πάρα πολύ. Και ψάχνουμε και εμείς εναλλακτικές. Δηλαδή, η δική μας πρόταση είναι να υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές για αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν κρίση και έρχονται και αγοράζουν ναρκωτικά. Οι εναλλακτικές αυτές θα πρέπει να είναι και δομές που παρέχουν ένα στάδιο επανένταξης αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, να έχουν να πιούν έναν καφέ, να έχουν να πλύνουν κάπου τα ρούχα τους. Και το επόμενο που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη είναι μια τέτοια δομή. Δηλαδή, μια δομή όπου κανείς μπορεί να προσέρχεται, αντί να είναι στην πιάτσα, να μπορεί να πιει ένα καφέ, να φάει ένα σάντουιτς, να πλύνει τα ρούχα του, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Επίσης, ο Κανά απαντάει με το street work μέσα στα πανεπιστήμια, δηλαδή μια ειδική δομή που πλησιάζει τον χρήστη ουσιών ή τον άστεγο, ο οποίος βρίσκει καταφύγιο μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου, αλλά και στο νοσοκομείο. Καθώς είναι κοντά και οι γιατροί και υπάρχει ζέστη, υπάρχει ένας χώρος όπου νιώθουν ασφάλεια, για να τον κατευθύνει σε άλλες δομές, σε εναλλακτικές λύσεις, όπου μπορεί να βρει αυτό που έχει ανάγκη.